Κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλωθώς Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους, όσους μας ακούν, όσους μας βλέπουν. Να είστε καλά. Έχουμε ένα περιστατικό εδώ και δύο μέρες στο Δήμο Σουφλίου και μάλιστα έγινε δύο φορές σε προεκλογικό κέντρο συνδυασμού εδώ του υποψήφιου δημάρχου του κ. Κωνσταντίκου. Θα θέλαμε την άποψή σας πάνω στο θέμα αυτό. Καταρχήν να πω ότι αυτονόητο είναι ότι αυτές οι ενέργειες είναι καταδικαστές. Από όπου και αν γίνονται, δεν επιτρέπουν αυτά τα πράγματα. Βέβαια, κάποιοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν αυτό, παρουσιάζοντας, στην ουσία κατηγορώντας εμέσως πλήσαφος εμάς ότι κάνουν αυτές τις ενέργειες. Μακριά από εμάς, εγώ έχω 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ποτέ δεν χρησιμοποίησα τέτοιου είδους, δεν έκανα τέτοιου είδους ενέργειες. Αλλά βασικά εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, ούτε θα έδινα κάποια δουλή, αν αυτό εννοούν, ούτε έχω τέτοιου συνεργάτες οι οποίοι θα έφεραν σε αυτό το σημείο. Εμείς έχουμε κάνει το συνδυασμό μας, είμαστε σίγουροι για την νίκη μας, με ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα, θα είναι τέτοιο μεγάλο το ποσοστό. Οπότε γιατί να καταφύγουμε σε αυτά, τα κάνουν αδύνατοι. Τώρα το τι σκέφτομαι εγώ, το τι μπορεί να έγινε, είναι άλλο θέμα και στο μέλλον μπορεί να πω τις σκέψεις μου. Πάντως, μακριά από εμάς, μακριά από το συνδυασμό μου, εγώ έχω λεβέντες και λεβέντισες στο συνδυασμό μου και τραμπούκους δεν έχω. Οπότε, φυσικά την καταδικάζω. Στο παρελθόν δεν είχαν ξαναγίνει τέτοια περιστατικά. Ποτέ. Γι' αυτό σας λέω το τι σκέφτομαι εγώ, γιατί άμεσα εγώ πήρα την αστυνομία και ζήτησα να δουν αν είναι νόμιμο από τις κάμερες της Τράπεζας Πειραιώς, να δουν τι ακριβώς έγινε. Να δουν. Όπως και τις τράπεζες της Εθνικής που... Βέβαια. Όλα αυτά νομίζω οι κάμερες μπορούν να δουν. Αυτό αν έγινε και δεν έγινε τυχαία, δεν είναι λόγω αέρα, λόγω αυτού, βέβαια το δεύτερο, το χθεσινό, πότε έγινε τώρα... Σήμερα το πρωί έγινε. Βλέπετε, αυτό πράγματι αν είναι με... Είναι με φαλτσέτα. Με φαλτσέτα, εντάξει, κάποιος το έκανε. Αλλά το πρώτο νομίζω όμως ό,τι μπορεί να έγινε και τυχαία. Μπάση τόση είναι οι κάμερες ό,τι καλύτερο είναι. Και εγώ ζήτησα όχι με την τοπική αστυνομία μόνο, αλλά και τη διεύθυνση να ενεργοποιηθούν οι υπεύθυνοι που ασχολούνται με αυτά για να βρουν αυτούς τους οποίους τα έκανε. Χαζομάρα μεγάλη. Με τέτοια πράγματα δεν κερδίζονται εκλογές. Πόσο μάλλον από ένα μεγάλο νικητή όπως είμαι εγώ σε αυτές τις εκλογές. Απλά και... το μήνυμά σας είναι ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν τέτοιες πρακτικές. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Δεν κάνουμε ποτέ τέτοιες πρακτικές. Πόσο μάλλον τώρα με αυτό το κλίμα που υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Είναι δηλαδή μια ενέργεια ανεγκέφαλου ανθρώπου. Ανεγκέφαλο. Ευχόμαστε να κυλήσουν όλα ομαλά. Ομαλά θα κυλήσουν, γιατί δεν είναι. Μήνα που θα. Κανένα πρόβλημα. Τον εκλογικό προεκλογικό που θα δεν ακολουθήσει. Δεν είμαστε εξάλλου και σε πόλεις μεγάλες. Εδώ είμαστε άνθρωποι οι οποίοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και δεν νομίζω ότι αξίζουν να γίνουν τίποτα. Δεν θα γίνουν τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό έχω να πω, τίποτα δεν έχω να πω. Εντάξει. Και αυτοί οι οποίοι αμέσως εκμεταλλεύτηκαν, είδαν και ανέβασαν στα site και ότι εμάς μας έχει πιάσει πανικός. Δηλαδή από τον πιάνει πανικός καταφύγει σε αυτές. Τώρα ποιον έχει πιάνει πανικός και από ποιον έγινε, μακάρι να το δείξουν οι κάμερες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.